Οι εκπτώσεις ξεκινάνε στις 15 κανονικά βάση νόμου Ιουλίου, αλλά λόγω που είναι Κυριακή ξεκινάνε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου. Οι εκπτώσεις είναι αναμενόμενες να είναι σε ποσοστά πάνω από 30%. Ήδη όμως ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή βρίσκει προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Οπότε όταν θα βάλουμε και τις εκπτώσεις, τα προϊόντα θα είναι εφάμιλα για όλες τις τσέπες, για όλα τα βαλάντια. Και λόγω οικονομικής κρίσης έχουμε προσπαθήσει οι τιμές να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ο καταναλωτής πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα όχι το ποσοστό έκπτωσης, αλλά πόσο έχει αρχικά το προϊόν. Και να μην ξεγελαστεί με κάποια πολύ μεγάλα ενδεχομένως ποσοστά τα οποία θα παίζουν στις βιτρίνες. Πρέπει να κοιτάξουμε την αρχική τιμή, να κάνει τώρα μια ενημέρωση πριν βάλουμε τις τιμές στις βιτρίνες και να προσέξει. Σίγουρα θα μπορεί να υπάρχουν κάποιες καταγγελίες τις οποίες μπορούν να μας κάνουν στο σύλλογο, αλλά τα τελευταία χρόνια οι παρατηρήσεις του στο Βόλο, οι συνάδελφοί μου, δεν παραποιούν τις τιμές και βάζουν άλλες τιμές αρχικές και άλλες τιμές στις εκπτώσεις. Περιμένουμε τον κόσμο να κατέβει στην αγορά, να τονώσει την αγορά. Έχουμε ανάγκη ο κόσμος να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα για να μείνουν τα χρήματα στον τόπο και έτσι σιγά σιγά να πάρει μπρος η βολιώτικη οικονομία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, όπως και στους άλλους κλάδους. Ζητάμε και αυτό τη βοήθειά τους και εμείς είμαστε εδώ με τιμές, με καλά προϊόντα, εφάμιλα προϊόντα, να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Το κλίμα που επικρατεί γενικότερα μεταξύ των εμπόρων, ποιο είναι αυτή την περίοδο, λίγο πριν τις εκπτώσεις? Το κλίμα υπάρχει μια αισιοδοξία που θέλουν, γιατί είναι ένα τελευταίο χαρτί εν ώψη καλοκαιριού, να μπουν κάποια λεφτά στα ταμεία τους, περισσότερο για να καλύψουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας τους, είτε σε τράπεζες, είτε στην εφορία, στον ασφαλιστικό τομέα και περιμένουν έτσι να συγκεντρώσουν κάποια χρήματα για να μπορούν να ρυθμίσουν και να πάνε μπροστά. Δυστυχώς ζούμε σε κάποια από τα τελευταία 4 χρόνια σε μια ύφεση, χωρίς την έχουμε υπολογίσει και δεν θέλουμε άλλα λουκέτα στο Βόλο. Προσπαθούμε τα πάντα να μην έχουμε άλλα λουκέτα. Γι' αυτό και ζητάμε τη στήριξη των καταναλωτών. Είπατε πριν πως οι εκπτώσεις είναι το τελευταίο χαρτί τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Είναι ίσως για κάποιους εμπόρους, ποιες είναι οι πληροφορίες σας, το τελευταίο χαρτί πριν το λουκέτο? Ακριβώς έτσι είναι, γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα με τις συνεργασίες μας. Πλέον το εξωτερικό, όπως το γνωρίζετε, δεν μας πιστώνει. Και όταν δεν πιστώνει εμάς, δεν πιστώνει τους προμηθευτές μας. Είμαστε αναξιόπιστοι στο εξωτερικό. Και αν και εμείς στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, μην ξεχνάμε ότι πολλά προϊόντα, η πρώτη ύλη έχει το εξωτερικό. Οπότε οι Έλληνες βιοτέχνες, επειδή θέλουν πολύ ρευστό για να αγοράσουν υφάσματα και πρώτες ύλες για να ράψουν τα ρούχα τους και γενικά να παράγουν το προϊόν, ζητάνε και από εμάς ρευστό. Ρευστό δεν υπάρχει και είπα είναι το τελευταίο χαρτί, γιατί το Σεπτέμβριο θα χρειαστούμε λεφτά για να γεμίσουμε τα καταστήματά μας με χειμερινό προϊόν. Αν δεν έχουμε ρευστό, δεν θα μπορέσουμε να γεμίσουμε. Οπότε κάποιοι καταστηματάρχες θα προβούν σιγά σιγά σε κλείσιμο. Συν οι άλλες υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν και με τις οποίες περιμένουμε τη νέα κυβέρνηση να δεσμευτεί, να παρατείνει λίγο τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για να μπορούμε σιγά σιγά να βοηθήσουμε σε αυτό. Έχουμε τελευταία κρούσματα και από τη ΔΕΗ που κόβουν σε κάποιους συναδέλφους το ρεύμα και αυτό σιγά σιγά πρέπει και αυτή να καταλάβει η ΔΕΚΟ ότι ο ένας έμπορος να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, το κάνει για να εξοικονομήσει χρήματα, το κάνει γιατί δεν μπορεί. Άρα λοιπόν πρέπει να αναστείλουν κάποια φαινόμενα που έχουμε πολύ λίγα, ευτυχώς, κάποιοι συναδελφοί μας να κόβουν το ρεύμα. Ζητάμε λοιπόν μια κατανόηση από το διευθυντή της ΔΕΗ να αναστείλει αυτές τις εντολές, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, για να μπορεί και αυτό το κατάστημα να σιγά σιγά να αρτοχωρήσει. Να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο το ζητάτε και από τον ΟΑΕ, το πρώην ΤΕΒΕ. Από τον ΑΕ ζητάμε πολλά περισσότερα πράγματα και είναι υποχρεωτικά. Ζητάμε να γίνουν πιο πολλές ρυθμίσεις, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ένα που κοστά 20.000, 10.000, πάνω από 10.000 γενικά, του βγαίνει μία δόση 800 ευρώ. Όταν λοιπόν έχει πληρώσει 800 το δίμηνο και 800 τη δόση, ενώ δεν μπορεί να πληρώσει ήδη τη δόση του, την κανονική, φανταστείτε ότι 1.600 δεν βγαίνουν εύκολα για να τα πληρώσει. Από τον ΑΕ ζητάμε να μας καλύψει ιατροφαρμακευτικά, γιατί όσοι δεν πληρώνουν δεν έχουν ιατρική κάλυψη και είναι απαράδεκτο το 2012, ειδικά τα παιδιά των εμπόρων, οι έμποροι ας πούμε δεν μπορούσαν, τα παιδιά των εμπόρων να μην έχουν ιατρική κάλυψη. Και οι μετανάστες, οι οποίοι καλά κάνουν και είναι στην Ελλάδα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς, αλλά φανταστείτε ότι ο Βούλγαρος μπορεί να πάει το παιδί του στο νοσοκομείο
και ένα έμπορο, επειδή κοστάει 2 χρόνια, δεν μπορεί να το πάει. Αυτά είναι τριτοκοσμικά πράγματα και πρέπει πλέον η κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά με τέτοια προβλήματα, τα οποία μελαγχολούν τους εμπόρους και τους δημιουργούν σε άγριες καταστάσεις.